Μια δίστακτη συμμορία Πακιστανών, η οποία κατηγορείται για δύο ληστείε μεταφώνου και τρει απόπειρε ανθρωποκτονιών, κατάφερε να εξαρθρώσει το τμήμα εγκλημάτων κατά ζωή και προσωπική ελευθερία τη Διεύθυνση Ασφάλεια Αττική. Κατά τη διάρκεια ειδική αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου τη Αθήνα, συνελήφθησαν την Πέμπτη πέντε μέλη τη εγκληματική οργάνωση, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2022 συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση για τη διάπραξη ανθρωποκτονιών και ληστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Το αρχηγικό μέλος της συμμορίας ήταν υπεύθυνος για το συντονισμό των επιθέσεων. Άλλοι τρεις δρούσαν μαζί του, ενώ ο πέμπτος είχε ρόλο τσιλιαδόρου. Οι κατηγορούμενοι που είχαν ως ορμητήριο δύο σπίτια στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούσαν τις ληστείες είτε με την εισβολή σε καταστήματα είτε με ευνηδιαστικές επιθέσεις στον δρόμο, ενώ χρησιμοποιούσαν μαχαίρια και σε κάποιες περιπτώσεις πιστόλια. Από την έω τώρα, αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντε έχουν διαπράξει δύο ανθρωποκτονίε με κίνητρο τη ληστεία σε βάρο Έλληνα και αλλοδαπού, καθώ και τρει περιπτώσει ληστείων με απόπειρε ανθρωποκτονιών σε βάρο τριών αλλοδαπών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου τη Αθήνα. Σημειώνεται ότι για του δύο από του κατηγορούμενου εκκρεμούν εντάλματα σύλληψη και δικαστικέ αποφάσει για παρόμοια δικήματα.